Καλώς ήρθατε όλοι σήμερα. Καταρχήν, εκ μέρους του Δήμου της Βόρειας Κοινωνίας, σας ευχαριστούμε όλους για τη σημερινή σας παρουσία. Είναι η μέρα που ξεκινάμε τον κύκλο των εκδηλώσεων για το καλοκαίρι του 2018. Κακώς γίνεται η αναφορά ότι είναι η μέρα που ξεκινά το πολιτιστικό καλοκαίρι. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Είναι άλλο πράγμα οι εκδηλώσεις που κάνουμε, με τη στόχευση που κάνουμε και με τον τρόπο που τις κάνουμε. Και άλλο πράγμα τι σημαίνει ο πολιτισμός το καλοκαίρι και το χειμώνα. Ξεκινάμε αυτή την εκδήλωση ως συνέχεια μιας εκδήλωσης που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τη βράβευση των ακτών και των παραλιών του Δήμου μας για τη γαλάζια σημαία. Στο πλαίσιο αυτής της ημέρας είχαμε οργανώσει τη σημερινή εκδήλωση το προηγούμενο Σάββατο. Οι καιρικές συνθήκες μας έκαναν να την κάνουμε αυτό το Σάββατο. Η επιλογή είχε σχέση με το ότι επιθυμούσαμε και επιθυμούμε η σημερινή εκδήλωση να γίνει σε ένα χώρο με καιρικές συνθήκες που θα επιτρέψουν να περάσουμε όλοι μαζί μια μαγική βραδιά. Αυτό προσπαθήσαμε και με την επιλογή να έχουμε σήμερα μαζί μας την κυρία Μαρία Σουλτάτου. Πρέπει να σταθώ μόνο σε δύο πράγματα, γιατί όλα τα υπόλοιπα θα τα ζήσουμε όλοι μαζί με την εξέλιξη των εκδηλώσεων που θα κάνουμε από σήμερα μέχρι και το Σεπτέμβρη. Το πρώτο που έχω να πω είναι η ιδιαιτερότητα, η μουσική ιδιαιτερότητα της σημερινής επιλογής. Έχουμε μια αρχή, η οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρη σε τούτο εγώ το χώρο, αυτόν εγώ το χρόνο. Η επιλογή μας είναι ότι το μουσικό θέαμα, ότι η μουσική ποτέ δεν ενοχλεί. Δεν είναι η μουσική που ενοχλεί. Η μουσική είναι αναγκαίο συστατικό της ζωής μας, της ύπαρξής μας, όλες τις μέρες και όλες τις ώρες της ημέρας. Η ρήπανση ενοχλεί, η ηχορύπανση ενοχλεί, ο θόρυβος ενοχλεί. Θέλω σήμερα να καταλάβετε όλοι ποια είναι η διαφορά της μουσικής από το θόρυβο. Θα το δείτε σε λίγο. Το δεύτερο που έχω να πω είναι να απαντήσω στο ζήτημα γιατί τα τελευταία χρόνια επιλέξαμε για τρίτη φορά να έχουμε μαζί μας την κυρία Σουλτάτου. Η εξήγηση γι' αυτό δόθηκε μια εβδομάδα πριν στο θέατρο όταν είπα ότι ο πολιτισμός και ο τουρισμός που επιθυμούμε στηρίζεται σε ανθρώπους, στηρίζεται στην ειλικρίνεια, στηρίζεται στην αλήθεια. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι τους καλούς που τυχαίνει να περάσουν από τον τόπο μας, θέλουμε να τους ξαναδούμε και να τους ξαναδούμε πάρα πολλές φορές. Τους κακούς θέλουμε να μην τους δούμε ποτέ. Εύχομαι να περάσει όλοι καλά.